Η δράκη είναι από τα πιο γνωστά και μαγευτικά πλάσματα πολλών παραδόσεων του κόσμου. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά τα αγωιτευτικά επίσης πλάσματα μέσα από τις εμφανίσεις τους στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Τι ομοιότητες και τι διαφορές μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσα στους δράκους της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και αυτούς που γνωρίζουμε εμείς σήμερα μέσα από ταινίε, παραμύθια κτλ. Πετούσαν φωτιές, φιλούσαν χρυσάφι, έπαιζαν στη λάμψη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώ ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι. Αν είναι η πρώτη σα φορά εδώ, επιτρέψτε μου να σα συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνο ή αλλιώ The Mythologist, είμαι αρχαιολόγο και μου αρέσει η μυθολογία. Αν συμβαίνει το ίδιο και με εσά, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντα το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αλλά και το καμπανάκι για τι ειδοποιήσει ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Σε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν τομέα μυθολογία, θα έλεγα, σε αυτή την ανοιχτή και προσβάσιμη από όλου βιβλιοθήκη του ελληνικού YouTube. Στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο που θα σας πάει στα social media και συγκεκριμένα πιο πολύ στο Instagram, όπου εκεί τα λέμε λίγο πιο χαλαρά, μιλάμε για τους μύθους που ανεβαίνουν εδώ στο κανάλι ή μπορεί να μιλήσουμε για πραγματικά οτιδήποτε μας έρθει στο μυαλό. Ενώ επίσης στην περιγραφή θα βρείτε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, τις πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο. Αμφιβάλλω αν υπάρχει έστω και ένας από εσά που βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο που να μην γνωρίζετε τι είναι ένας δράκος, έστω και στο περίπου. Οι δράκοι υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια στον κόσμο και όταν λέω υπάρχουν μην με παρεξηγείτε δεν έπαθα κάτι ενώ ότι υπάρχουν μέσα από ταινίες, βιβλία, ιστορίες, παραμύθια κτλ. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά όμως ενός δράκου. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε. Όχι, πλάκα κάνω, αυτή η φράση με στοιχιώνει ακόμα όμως μην ανησυχείτε, είμαι εδώ εγώ για να σας τα πω. Ο ευρωπαϊκός δράκος, δηλαδή αυτός που γεννήθηκε μέσα από τις παραδόσεις γνώσης λαών της Ευρώπης είναι σίγουρα ο πιο γνωστός και ο πιο οικείος σε εμά. Είναι τεραστίου μεγέθους, μοιάζει με τεράστια σάβρα θα λέγαμε, έχει φτερά, πετά φωτιές από το στόμα και είναι ο μεγάλος αντίπαλος του ήρωα και γενικά προκαλεί προβλήματα. Γιατί είναι μεγάλος αντίπαλος του ήρωα, διότι είτε φυλά χρυσάφι, το οποίο ο ήρωας και η παρέα του πρέπει να πάρουν, είτε έχει απαγάγει μια κοπέλα την οποία ο ήρωας και οι φίλοι του πρέπει να απελευθερώσουν. Είναι σοφός, και μάλλον αυτό οφείλεται στο ότι είναι πλάσμα και μέσα από αυτήν την πορεία του στον κόσμο έχει μαζέψει σοφία μέσα του και επίσης όπως είπαμε έλκεται από το χρυσάφι μάλλον λόγω της λάμψης του διότι δεν νομίζω ότι κάπου μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρυσάφι οπότε μπορούμε να πούμε ότι απλά του γυαλίζει. Αυτού του είδου οι δράκοι, οι ευρωπαϊκοί δράκοι όπω είπαμε, διαφέρουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από του αντίστοιχου α πούμε δράκου τη κινεζική παράδοση, όπου εκεί οι δράκοι συμβολίζουν κάτι το πολύ θετικό, το πολύ καλό, το πολύ ιερό και έχουν και μία θεϊκή υπόσταση, μέχρι που μπορούν να ελέγξουν και τα καιρικά φαινόμενα. Να υπήρχε τώρα κάτι αντίστοιχο και στην αρχαία ελληνική μυθολογία και παράδοση, φυσικά και υπήρχε, αλλιώ δεν θα γινόταν το συγκεκριμένο βίντεο. Άλλωστε, τόσα πλάσματα υπήρχαν. Οι δράκοι θα έλειπαν. Οι δράκοι τη αρχαία ελληνική μυθολογία, οι δράκοντε όπω αλλιώ λέγονταν, παρουσιάζουν βέβαια ορισμένε ομοιότητε με του ευρωπαϊκού δράκου που είπαμε προηγουμένω, αλλά φυσικά και κάποιε διαφορέ. Η πρώτη ομοιότητα και σύνδεση που μπορούμε να βρούμε είναι η ετυμολογική προέλευση τη λέξη dragon, που είναι η αγγλική λέξη που έχει επικρατήσει για να χαρακτηρίζει αυτά τα μυθικά πλάσματα, η οποία έρχεται από τη λατινική Δράκο, η οποία με τη σειρά της έρχεται από την αρχαία ελληνική Δράκον. Επομένως, οι ευρωπαϊκές παραδόσεις για αυτά τα μυθικά πλάσματα προέρχονται από τις ρωμαϊκές, όπως βλέπουμε από την ετυμολογική συγγένεια, οι οποίες οι ρωμαϊκές με τη σειρά τους ανάγονται στις αντίστοιχες της αρχαίας Ελλάδας. Μία ακόμα ομοιότητα που μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσα στους δράκους της ευρωπαϊκής παράδοσης και στους δράκους της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας είναι τα ζώδη χαρακτηριστικά τους. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο ευρωπαϊκός δράκος μοιάζει με μεγάλη σαύρα και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους δράκους της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και παράδοσης, καθώς και αυτοί φαίνεται σύμφωνα με περιγραφές και απεικονίσεις στην τέχνη να έχουν ερπετόμορφα χαρακτηριστικά. Τελευταία ομοιότητα που μπόρεσα να εντοπίσω είναι ότι οι δράκοι της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας συχνά λειτουργούν και αυτοί όπως οι ευρωπαϊκοί δράκοι των παραμυθιών ως φύλακε σε κάτι πολύτιμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια με τον φύλακα του κήπο των Εσπερίδων. Για να πούμε όμως και μια διαφορά, προσωπικά στην έρευνα που έχω κάνει μέχρι τώρα δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω κάποιο πλάσμα, κάποιον δράκοντα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας που να πετά φωτιά από το στόμα όπως είναι το χαρακτηριστικότερο ίσω στοιχείο των ευρωπαϊκών δράκων. Αντίθετα, όπως θα δούμε και σε παραδείγματα στη συνέχεια, βρήκα αρχαίους δράκους της ελληνικής μυθολογίας να έχουν για παράδειγμα δηλητηριώδη ανάσα, Όμω από φωτιά τίποτα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι στιγμής, πάμε να δούμε επιγραμματικά και να γνωρίσουμε μερικούς από τους γνωστότερους και πιο διάσημους ας πούμε δράκοντες ή δράκους της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Και θα δούμε επιγραμματικά κάποιους, γιατί αν τους βλέπαμε όλους και με λεπτομέρεια δεν θα τελείωνε το βίντεο Ούτε αύριο. Ο πρώτο δράκο με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο λάδων, ο οποίο, σύμφωνα με τον απολώνιο ρόδιο, ήταν ο φύλακα του κήπου των Εσπερίδων, ξέρετε, του κήπου με τα χρυσά μήλα. Οπότε, ω φύλακα ενό μέρου το οποίο είχε κάτι πολύτιμο, βλέπουμε κατευθείαν αυτό το χαρακτηριστικό για το οποίο σα μίλησα προηγουμένω. Οπότε λοιπόν, στην τέχνη ο λάδων απεικονίζεται να κουλουριάζεται γύρω από τα δέντρα του κήπου των Εσπερίδων για να προστατεύει τα αντίστοιχα χρυσά μήλα, μέχρι που τον βρίσκει ο Ηρακλή για να τον σκοτώσει και αργότερα τον συναντούν και οι όπου τον βρίσκουν να αργοπεθαίνει. Στην κομμωδία βάτραχη του Αριστοφάνη βλέπουμε επίσης ότι είχε 100 κεφάλια ολάδων και το καθένα από αυτά μιλούσε μία διαφορετική γλώσσα. Αυτό είναι πονοκέφαλος. Ο δεύτερο δράκο που θα έχει την τιμή να πρωταγωνιστήσει στο σημερινό μα βίντεο είναι ένα ο οποίο είναι σίγουρα γνωστό σε πολλού από εσά και το όνομά του είναι Πίθωνα. Ο Πίθωνα ήταν όντω ένα από του γνωστότερου δράκοντε ή δράκου τη αρχαία ελληνική μυθολογία και λειτουργούσε και αυτό ω φύλακα του μαντίου των Δελφών όταν ακόμα εκεί δεν λατρευόταν ο Απόλωνα αλλά η δρακου τη αρχαια ελληνικη μυθολογια και λειτουργουσε και αυτο ω φυλακα του μαντιου των δελφων οταν ακομα εκει δεν λατρευοταν ο απολωνα αλλα η Όντω λοιπόν ήταν φύλακας εκεί του ιερού μέχρι όμως να φτάσει ο θεός Απόλλωνας για να τον σκοτώσει, να τον βγάλει από τη μέση και να γίνει ο θεός πλέον ο κυρίαρχος του Μαντίου και του ιερού της περιοχής και από εκεί και πέρα να λατρεύεται αυτό εκεί. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένοι συγγραφείς όπω ο Απολώνιο Ορόβιο, για τον οποίο σα είπα και προηγουμένω, που λέει ότι το πλάσμα στην περιοχή εκείνη δεν ήταν δράκο, αλλά δράκαινα και την έλεγαν Δελφίνη, εξού και το όνομα τη περιοχή Δελφή. Από την άλλη βέβαια, από το όνομα Πίθωνας, φαίνεται να πήρε το όνομά της η Πυθία, αλλά και τα Πύθια, οι ιεροί αγώνες προς τιμήν του Απόλλωνα. Οπότε για αυτές τις εκδοχές κρατάμε μικρό καλάθι, όμως πρέπει να σας πω ότι η έχθρα Απόλλωνα και Πίθωνα δεν είχε να κάνει μόνο με το μαντίο των Δελφών. Σύμφωνα με τον ψευδοαπολόδωρο, η Ήρα είχε στείλει τον Πίθωνα για να κατασπαράξει τη Λιτό, τη μητέρα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, όταν αν γεννούσε τα παιδιά της, επειδή φυσικά η Λιτό ήταν ακόμα μία εξωσυζυγική σχέση του δύο. Μία πολύ γοητευτική θεωρία για το τι ήταν και το τι συμβόλιζε ο πίθωνας των δελφών είναι αυτή του George Edwin Rhine στον αρχών του 20ου αιώνα, ο οποίος υποστήριζε ότι ο πίθωνας συμβόλιζε τους ατμούς και την ομίχλη από τα έλλη και τους βάλτους της περιοχής, ενώ ο θεός Απόλλωνας ως αυτός που σκότωσε το συγκεκριμένο τέρας ήταν προσωποποιημένες οι ακτίνες φωτός, οι οποίες έσκυζαν τους ατμούς και την ομίχλη ουσιαστικά συμβολίζοντας τη νίκη του Φωτός ενάντια στο σκοτάδι. Για τον τρίτο και τελευταίο μας δράκο, ή αλλιώ δράκαινα, σίγουρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις γιατί είναι ένα από τα γνωστότερα πλάσματα και τέρατα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο λόγος φυσικά για τη Λερναία Ήδρα. Ένα υδάτινο ερπετό το οποίο ζούσε στη λίμνη της Λέρνας και όπως μας πληροφορεί από πολύ πολύ νωρίς ο Ισίωδος, περίπου το 700 π.Χ., το συγκεκριμένο πλάσμα είχε όπως ξέρετε πολλά κεφάλια. Επίσης το αίμα και η ανάσα της ήταν δηλητηριώδη, βλέπετε για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως και φυσικά όπως τα γνωρίζετε βρήκε τον θάνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου άθλου του Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν κατάφερε να εξουδετερώσει το συγκεκριμένο δράκοντα, τη συγκεκριμένη δράκαινα με τη βοήθεια του Ιολάου καθώς ο ένας έκοβε τα κεφάλια της και ο άλλος καυτηρίαζε το σημείο ώστε να μην μπορέσουν να βγουν ακόμα περισσότερα. Φαίνεται ότι η Λερναία Ήδρα έχει τις καταβολές της στην Ανατολή, διότι ένα γιγαντιαίο ερπετόμορφο τέρας με πολλά κεφάλια εμφανίζεται και στη Βαβυλωνιακή και στη Σουμεριακή αλλά και στην Ασυριακή Μυθολογία. Σύμφωνα μάλιστα με τους Βαβυλώνιους, το συγκεκριμένο ερπετόμορφο γιγαντιαίο τέρα εμφανιζόταν και στον ουρανό σε ένα συγκεκριμένο αστερισμό. Είναι ο ίδιο αστερισμός ο οποίο, σύμφωνα με τους καταστερισμούς του καταστερισμού του Ερατοσθένου, απεικονίζει τη Λερναία Ήδρα. Όταν μεταφέρθηκε εκεί, ανυψώθηκε στον νυχτερινό ουρανό από την Ήρα, μετά το θάνατό τη από τον Ηρακλή. Ορίστε λοιπόν, αυτή είναι η δράκη της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουν να κάνουν με ερπετόμορφα γιγαντιαία πλάσματα, τα οποία συνήθως έχουν ένα λιμέρι ή φυλάνε κάτι και έρχονται αντιμέτωπα με θεούς ή ήρωες στο πλαίσιο ενός μυθολογικού επεισοδίου ως μεγάλοι τους αντίπαλη. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ενδεχομένως τα συγκεκριμένα πλάσματα να στη φαντασία των ανθρώπων μέσα από το φόβο μας και την προκατάληψη για τα Ερπετά, καθώς ειδικά αν φανταστούμε τα συγκεκριμένα πλάσματα σε γιγαντιαίες μορφές, μπορούν να γίνουν ακόμα πιο τρομακτικά και απειλητικά. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι και σε πολλές άλλες παραδόσεις τα Ερπετά συνδέονται με το κακό, όπως βέβαια συμβαίνει και με τη χριστιανική παράδοση. Μπορεί να μην είχαν φτερά και να μην πετούσαν φωτιές από το στόμα, όμως φαίνεται ότι τα ξαδερφάκια τους, τα ευρωπαϊκά, μάλλον προήλθαν και επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους δράκοντες και τις δράκενες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, οι οποίοι με τη σειρά τους φαίνεται ότι είχαν σαφέστατε επιρροέ από την Ανατολή. Είναι ή δεν είναι μαγευτικά πλάσματα οι δράκοι. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πραγματικά από τα πιο γοητευτικά δημιουργήματα τη ανθρώπινη φαντασία. Θέλω να μου πείτε κι εσεί τη γνώμη σα κάτω στα σχόλια, ειδικά αν έχετε παίξει και καθόλου DD. Και όπω πάντα, μέχρι το επόμενό μα ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλου και σε όλε να είστε καλά.